Για την πορεία του μεγάλου έργου του αγωγού της ΔΕΙΑΛ στην αεροπόρο Γιαναρέλη μίλησε στο Νέολο ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ Γιώργος Φλώρος και ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας Παρασκευάς Φινδανής, τονίζοντας ότι το έργο μπαίνει στην πιο δύσκολη φάση του στη στροφή της αεροπόρου Γιαναρέλη, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι τις 12 Αυγούστου το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και έχω πει και άλλη φορά ότι η πορεία του έργου δικαιώνει την υπηρεσία και εμένα προσωπικά από όταν κάποτε πολλοί αφισβητούσαν ότι τώρα δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ, σήμερα δεν έχουν να πούν τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Είμαστε λοιπόν στην καλύτερη περίπτωση των περιπτώσεων που το έργο έχει φτάσει πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω, έχω πει και άλλη φορά, ότι πάντα όταν σκάβεις τη γη από κάτω, δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Και δεν μπορείς να βάλεις ένα χρονοδιάγραμμα που να το τηρήσεις επακριβώς. Μέχρι σήμερα όμως, στάθηκε με τη χέρια, αν θέλετε, και παρά τις αντικσότητες, παρά τα ξεκίνημα τα αρχαία που βρήκαμε, που ξεπέρασε πάρα πολλά προβλήματα, είμαστε στην καλή θέση να πούμε ότι αυτό το χρόνο το έργο θα κλείσει. Και νομίζω ότι το έχω πει και άλλη φορά ότι είναι τόσο σημαντικό αναπτυξιακό μεγάλο έργο που να κλείσει στα περιθώρια που έχει υπογράψει σύμβαση. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει κιόλας. Και όταν μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχαμε και ένα τρίμηνο καθυστερήσεις. Είχαμε τις πανελλαδικές που πήγαιναν 15 μέρες, είχαμε τα αρχαία 20 μέρες, είχαμε άλλα. Αν λοιπόν εγώ αυτό το τρίμηνο πέρυσι δεν το είχα, ενδεχομένως σήμερα να μιλούσαμε ότι θα ήμασταν στο τέλος του έργου. Θα τελειώνουμε και πριν ακόμα τις ημερομηνίες. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και μην ξεχνάμε το έργο αυτό που γίνεται. Είναι μόνο το όμβρια, είναι αποχέτευση, είναι ίδρυυση, είναι τότε, είχαμε τη ΔΗ. Είναι πάρα πολλά τα οποία εμπλεκόταν όλοι μαζί και θα έπρεπε να συμπορευτούμε όλοι μαζί και να δώσουμε ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα τώρα ξεκινά ένα δύσκολο κομμάτι, το οποίο τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο διευθυντής. Αυτή τη στιγμή για το έργο της Λαγκάδας έχουν κατασκευαστεί 800 μέτρα δίκτυο ομβρίων και αντίστοιχα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης σε σύνολο 1.200 μέτρων. Μπαίνουμε σε ένα δύσκολο τμήμα του έργου που είναι η στροφή της Λαγκάδας. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι γύρω στα 200 μέτρα και αν τελειώσουμε με αυτό, το άλλο είναι μέσα στα συνεργεία 200 μέτρα, είναι το πιο εύκολο τμήμα του έργου. Μέχρι το τέλος... Θα δούμε να ανοίγει ο δρόμος, θα δούμε να προχωράει... Κοιτάτε να δείτε, έως τις 12 Αυγούστου θα έχει γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος στην αεροπόρο Γιαναρέλη μέχρι το ύψος της οδού Πύρας. Οπότε, στη συνέχεια, θα δοθεί όλο το τμήμα της αεροπόρου Γιαναρέλη σε κυκλοφορία, εκτός από τη στροφή, και η κίνηση για την είσοδο της πόλης θα γίνεται από την οδό Πύρας. Η οδό Πύρας είναι ένας μεγάλος δρόμος, δεν είναι δύσκολος για την κυκλοφορία και η συνέχεια θα είναι η αεροπόρο Γιαναρέλη, όπου πλέον θα έχει υποκατασταθεί και θα λειτουργεί. Θα έχουμε περιοριστεί στη στροφή και σιγά σιγά θα μπούμε και στο ποταμό, οπότε ολοκληρώνεται, σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το έργο.